Ξέρετε, δημιουργήθηκε το 19 και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πέτρα. Στο Λασίθι που ήταν ουσιαστικά έξω από τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κρήτη. Φαίνεται ότι για τους προηγούμενους και εξακολουθεί δυστυχώς για τους σημερινούς να φαίνεται ότι η Κρήτη έχει 3 νομούς και όχι 4. Δημιουργήθηκαν 2 τμήματα στο Λασίθι, τα οποία φαίνεται, ενώ επί της Υπουργίας της κυρίας Κεραμέως ετέθησαν εις αναστολή, τώρα φαίνεται ότι θέλουν να τα οδηγήσουν σε πλήρη διαγραφή. Μια εξέλιξη με την οποία διαφωνούμε και δεν διαφωνούμε απλά πολιτικά, το ότι υποχρεωθήκαμε και εμείς και κυρίως το ΕΛΜΕΠΑ να προβεί σε έξοδα για να γίνουν όλες εκείνες οι μελέτες που αποδεικνύουν την βιωσιμότητα και την αξία αυτών των τμήματων για την Κρήτη, πάνε στράφη, έτσι μονοκοντιλιά διαγράφονται χωρίς να υπάρχει κάποια λογική. Η αλλαγή της πολιτικής είναι σεβαστή, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε ουσιαστικά και πραγματικά γεγονότα και όχι σε αφαιρέσεις ή, αν θέλετε, σε αόριστες λογικές. Νομίζω ότι υπάρχει ένας κόσμος πίσω που πρέπει να πιστεί για την αναγκαιότητα τόσο καθοριστικών ενεργειών, αλλά φοβάμαι ότι το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα επιτρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις, ενδεχομένως θεωρούν αδαπάνως. Υπάρχουν και επόμενες εκλογές, υπάρχουν και ευρωεκλογές και δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Σκοπεύετε να κάνετε κάποιες κινήσεις περαιτέρω? Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια συνάντηση με τον Υπουργό και τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ με τον Πρίτανη για να πούμε 2 κουβέντες, γιατί ο Δήμος προφανώς και διαμαρτύρεται και θα κάνει ό,τι πρέπει, πάντα σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το ΕΛΜΕΠΑ. Δεν θέλω να κάνουμε ενέργειες οι οποίες ουσιαστικά θα αποβούν μπαλωτιές στον αέρα, αλλά να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Περιμένουμε λοιπόν τις υποδείξεις ή τις κατευθύνσεις. Γνωρίζω ότι έχει κανονιστεί συνάντηση του Πρίτανη μόνο, μεμονωμένα, με τον Υπουργό. Με ενημέρωσε γι' αυτό. Προφανώς και του δήλωσε ότι αν χρειαζόταν να είμαστε και εμείς παρόντες, θα είμαστε. Δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Περιμένουμε λοιπόν το τι θα γίνει για να πάρουμε και εμείς θέση στη συνέχεια για το πώς θα διαχειριστούμε το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως θα διεκδικήσετε. Προφανέστατα, το καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο κάνουμε τόσα χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι επί κυβερνήσεως Σιμίτη κλείσαμε την πόλη για να έρθει το πρώτο τμήμα που ήρθε στον Άγιο Νικόλαο. Επομένως και τώρα θα κάνουμε το ίδιο και ίσως περισσότερο αν χρειαστεί και πια όχι μόνο σαν Άγιος Νικόλαος, όχι μόνο σαν Λασίθι, σαν Κρήτη, γιατί θεωρώ ότι υποβαθμίζεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση έτσι μόνο κοντιλιά, χωρίς πραγματικά στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά τους λόγους για τους οποίους γίνεται και ενδεχομένως να πιστούμε. Αλλά όχι έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή τη λογική. Έχω το μαχαίρι και το καρπούζι και επομένως κάνω αυτό που θέλω.